Ζωντανές εικόνες παρουσίασε το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου και Λυκείου Καστελίου μετά τον ισχυρό σεισμό, με τους μαθητές να κάνουν τηλεκπαίδευση. Ενώ από σήμερα θα ξεκινούσε η διαρθώς λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς όπως ενημερώθηκαν μαθητές και γονείς από τη διεύθυνση του σχολείου, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν, ενώ η ασφάλεια του κτηρίου είναι κατηγορίας Α, δηλαδή όπως αυτή ήταν πρώτου σεισμού. Δεν μπορεί το παιδί να πάει να κάνει μάθημα να το πλακώσει στο σχολείο. Και εγώ εδώ πήγαινα. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Έβαλανε λίγη σουβάλες, κλείσανε τις ρογμές. Και ελάτε, παιδιά, να κάνετε μάθημα. Οι αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι έχει βγει η συντήρηση του σχολείου. Εσείς τι λέτε? Οι αρμόδιοι δεν έχουν παιδιά να είναι εδώ. Εμείς έχουμε όμως. Από αυτό το σεισμό, λοιπόν, βγήκε κίνδυνο το σχολείο και μέσα σε ένα μήνα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε τα σπίτια μας, αυτό εδώ το κτίριο είναι επισκευασμένο, το οποίο είναι το 82 και κανένας δεν το έχει συντηρήσει 22 χρόνια. Σε 10 μέρες το κάναμε καινούριο, χωρίς άδεια. Εμένα το σπίτι μου που έχει ζημιά δεν μπορώ να τα ακουμπήσω μέχρι να τελειώσει η σεισμική δραστηριότητα. Αυτό εδώ το κτίριο με 200 παιδάκια, αυτοί το ακουμπήσανε. Εγώ σαν γονιός δεν εμπιστεύομαι να βάλω το παιδί μου μέσα με αυτά που είδα, τις ρογμές, οι κομμένες σκάλες τη μέρα του σεισμού. Εφόσον λοιπόν φέρανε εδώ τους οικίσκους, απαιτούμε να μείνουν και εδώ. Προφανώς και ανησυχούμε όλοι, γιατί μέσα σε 18 μέρες δεν γίνεται να γίνει επισκευή, γνώμη μου έτσι, δεν γίνεται να γίνει επισκευή σε ένα κτίριο το οποίο έχει να συντηρηθεί από τότε που χτίστηκε. Μαθητές δεν φαίνεται να πίστηκαν από τους ισχυρισμούς των αρμόδιων φορέων και προχώρησαν σε κατάληψη, ζητώντας να κάνουν μάθημα στις λιώμενες αίθουσες, έχοντας στο πλευρό τους τους γονείς τους. Φοβόμαστε, γιατί μπροστά στα μάτια μας άνοιγαν οι σκάλες, πέφτανε καλοριφέρ, οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι ψυχολογικό. Τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν μέσα στο σχολείο. Μάλιστα, τώρα το πρωί που είμαστε εδώ, έγινε κι άλλος σεισμός. Πρέπει να γίνει κατάληψη για να δούμε τι θα γίνει με τους οικίσκους. Εγώ βλέπω ότι θα κάθομαι μέρα νύχτα εδώ μέχρι να αποφασίσει κάποιος ότι θα μείνει οικίσκοι εδώ. Τα παιδί μου είναι πολύτιμότερο από τη ζωή μου και από οποιοδήποτε επιστήμονα. Αυτές είναι οι 12 λιώμενες αίθουσες που έφτασαν στο σχολείο τις προηγούμενες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να γίνεται μάθημα σε αυτές, ενώ όπως φαίνεται δρομολογούνται διαδικασίες για την απομάκρυνσή τους και τις ανάγκες κάλυψης άλλων σχολικών μονάδων. Το γεγονός αυτό πυροδότησε νέες αντιδράσεις, με γονείς να πραγματοποιούν συνάντηση με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας. Μας είπε ότι θα στείλει μια αίτηση για να παραμείνουν εδώ πέρα οι οικίσκοι. Θα μας απαντήσουν μέσα σε 20 μέρες, που εμείς μέσα σε αυτές τις 20 μέρες δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ο Δήμαρχος μας είπε ότι δεν είναι στο χέρι του καταρχάς για το πού θα πάνε οι οικίσκοι. Αρμόδια υπηρεσία είναι το Υπουργείο Υποδομών. Του ζητήσαμε αν γίνεται να παραμείνουν οι οικίσκοι εδώ για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να εξοικειωθούν και τα παιδιά με το κτίριο ξανά. Και μας είπε ότι θα το προσπαθήσει.